Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά και ήρθα σήμερα, βασικά δεν είμαι και τόσο καλά. Έχω κάποιες μέρες που από το ένα αυτή δεν ακούω, παιδιά. Ξυπνάω έτσι και δεν ακούω. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά όμως. Και ήρθα σήμερα εδώ γιατί πραγματικά επιτέλους ξεκίνησαν οι γάμοι, οι βαφτίσεις και όλα αυτά. Και είπα, γιατί όχι να μην τους κάνω ένα μακιγιάζ για το πώς να πάνε καλεσμένοι σε γάμο ή σε βάφτιση. Αν σου αρέσει να με παρακολουθείς, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάτε και να like σε αυτό το βίντεο, θα σου αρέσει. Από Urban Decay θα χρησιμοποιήσω την Aiden Απόχρωση. Είναι το Eyeshadow Primer. Ξεκινήσω με τα μάτια, όπως έχετε καταλάβει. Εδώ πέρα χαμός. Παιδιά, έχω να πάω σε πάρα πολλούς γάμους και πάρα πολλές βαφτίσεις. Δυστυχώς αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ πιεστικό για μένα. Θα το μπλεντάρω έτσι λίγο με το χέρι μου και θα το βγάλω και λίγο προς τα έξω. Είναι τελείως μάτα αυτό το primer. Θα συνεχίσω με τη Nude της Huda Beauty. Θα κάνω ροζ απόχρωση, αλλά προφανώς μπορείτε να το κάνετε με ό,τι αποχρώσεις θέλετε εσείς και γουστάρετε εσείς και δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή, απλά θα είναι με τις δικές σας αποχρώσεις. Εγώ κάνω αυτό γιατί συνήθως τα φορέματα που φοράμε στους γάμους είναι έτσι ροζ απόχρωση και έτσι. Για όσους δεν ξέρετε αυτή την παλέτα, είναι αυτή εδώ πέρα με τα πάρα πολύ ωραία σαπιομιλέ, ροζ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Θα πάρω το 228 από Zoeva και θα ξεκινήσω με την απόχρωση Teddy. Θα βάλω εδώ στην κόγχη μου και θα μπλεντάρω καλά. Εντάξει παιδιά, αν δεν την έχετε αυτή την παλέτα, για μένα ας είναι η μόνη παλέτα που έχετε στη συλλογή σας, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έχει απίστευτη απόδοση. Βέβαια, ανάλογα τι θες να έχεις και στο μακιγιάζ σου, έτσι. Αν θες καλή απόδοση, για μένα πάρτινε πραγματικά. Και έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, δηλαδή πολύ φορέσιμες θα ρω. Την έχω χιλιοφορέσει αυτή την παλέτα. Και εγώ και τη βάζω και σε νυχούλες και γίνεται χαμός γενικά. Μπλεντάρουμε πάρα πολύ καλά, δεν θέλουμε να υπάρχουν σβησίματα καθόλου και το βγάζουμε γενικά προς τα έξω. Τέλεια, θα συνεχίσω με ένα πιο πυκνό τρίχο πινέλο, είναι έτσι πλαγιαστό. Θα πάρω την απόχρωση Raw που είναι αυτή εδώ και θα βάλω στην άκρη σχηματίζοντας μια γωνία. Το μόνο που έχω βάλει εγώ στο πρόσωπό μου αυτή τη στιγμή είναι αντιλιακό, γιατί εγώ δεν βγαίνω χωρίς αντιλιακό έξω. Τώρα εντάξει, συνήθως οι γάμοι, αντιβαφτίσεις είναι σχετικά πρωί, οπότε καλό είναι να φοράμε αντιλιακό. Οι γάμοι, επειδή είναι απογεύματα, εντάξει, δεν είναι τόσο απαραίτητο και καλό είναι να μην φοράτε αν θέλετε να κρατήσετε το μακιγιάζ σας. Γιατί το αντιλιακό γενικά, επειδή είναι πολύ λιπαρό, ξερνάει λίγο. Σχηματίζω την μπανάνα, θα σας πω εγώ τώρα, και το βγάζω πάλι προς τα έξω. Μ' αρέσει αυτή η παλέτα γιατί πραγματικά ό,τι παίρνεις, αυτό βγάζει. Συνεχίσω πάλι με το Blending Brush από Zoeva, το 228. Θα πάρω πάλι την προηγούμενη απόχρωση που είναι η Teddy. Και θα βγάλω προς τα έξω. Λίγο να ενώσω αυτά που έχω κάνει. Θα μιλάνε για το μακιγιάζ σας. Πάμε να συνεχίσουμε με κάτι πιο τολμηρό. Θα συνεχίσω με το Spunk, που είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Πάλι με το ίδιο πλαγιαστό πινέλο. Και πάλι στα ίδια σημεία θα προσθέσω. Θέλω να το κάνω λίγο πιο ροζ τώρα. Αφού κάναμε όλα αυτά τα βήματα, πάμε να προσθέσουμε λίγο λάμψη σε όλο αυτό και θα χρησιμοποιήσω το Daydream που είναι αυτό εδώ και θα το πάρω με το χέρι μου γιατί έχει πολύ καλύτερη απόδοση αυτό της Huda με το χέρι. Δείτε εδώ, αυτό είναι τέλειο και θα κάνω έτσι. Πραγματικά είναι ένα Daydream αυτό το make-up και αυτό το pigment. Πώς άλλαξε το μάτι όλο. Νομίζω έβαλα πιο σκούρη απόχρωση. Όχι! Τώρα θα πρέπει να βάλουμε και την άλλη. Βάλω λίγο εδώ στην άκρη έτσι. Α, ωραίο βγήκε. Εν τέλει μου άρεσε. Που το έκανε λίγο πιο σκούρο. Ωραία, θα βάλουμε λίγο στην άκρη πιο σκούρο, το οποίο είναι το Fantasy. Θα συνεχίσω με ένα pencil brush.
και θα πάρω την απόχρωση ράο, αυτήν εδώ δηλαδή, θα τη βάλω στο από κάτω βλέφαρο, όχι μέχρι τελείως μπροστά, μέχρι περίπου στη μέση. Κάνω τώρα, τα ενώνω με το πάνω στην ουσία. Και με το ίδιο pencil brush πάρω την απόχρωση Daydream που χρησιμοποίησαμε πριν και θα τη βάλω εδώ. Και έχουμε σχεδόν τελειώσει με τα μάτια. Θα βάλουμε ένα eyeliner το οποίο θα δώσει και μια άλλη ένταση στο βλέμμα. Θα χρησιμοποιήσω από την Kat Von D το Tattoo Liner και θα το ξεκινήσω από την άκρη του ματιού εδώ. Είναι αδιάβροχο αυτό το eyeliner και μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είναι και πολύ λεπτό το πινελάκι του, αν δείτε. Και αν βάλεις και βλεφαρίδες σε αυτό το μάτι, το έχεις στείλει σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο σου λέω. Τέλεια, αφού βάλαμε eyeliner για στα δύο μάτια, πάμε να κάνουμε γρήγορα τη βάση. Θα χρησιμοποιήσω το Must Strobing Stick από Maybelline. Το νούμερο 100 έχω εγώ και θα το βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Θέλω να κάνω μια πιο λαμπερή βάση, οπότε ένα τέτοιο stick θα μου δώσει αυτό που θέλω ακριβώς. Με ένα έτσι flat πινελάκι θα το μπλεντάρω σε όλο μου το πρόσωπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το πινέλο του make-up βέβαια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα συνεχίσω με τη Σμπέκα το Skin Love, η δικιά μου απόχρωση είναι η Driftwood. Είναι λίγο σκούρο για εμένα παρόλα αυτά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά τώρα για το καλοκαίρι, γιατί εγώ δεν μαυρίζω ποτέ στο πρόσωπο. Είναι ένα πολύ ελαφρύ make-up το οποίο προσδίδει πραγματικά τέλεια, ωραία, πώς το λένε, επιδερμίδα, δηλαδή δίνει, αυτοκτόνησα τα πινέλα μου, δίνει στο δέρμα αυτή τη φυσική αίσθηση. Είναι λίγο ακριβό σαν make-up, απλά μπορείτε να το βρείτε και σε πιο οικονομικό στις εκπτώσεις, δηλαδή το κατεβάζει πάρα πολύ μπέκα σαν make-up. Απλά δεν έχει αντιλιακή προστασία, δυστυχώς. Καλό είναι να το πάτε μέχρι το σημείο που είναι το ρούχο σας, γιατί να μην φαίνεται η διαφορά μεταξύ ντεκολτέ και ρούχου και λαιμού και όλα αυτά. Οπότε κατεβάστε το όσο πιο πολύ μπορείτε για να μην φαίνεται. Χρησιμοποιήσω από Maybelline το Instant Anti-Age Concealer και θα το βάλω λίγο πιο κάτω από το σημείο που έχω βάλει τις σκιές μου για να μην τις λερώσω. Και όπου αλλού θέλω να καλύψω. Τώρα εγώ στην προκειμένη περίπτωση θα βάλω λίγο εδώ, γιατί δεν θέλω να καλύψω κάτι άλλο, και λίγο στο μέτωπο για να δώσω λίγο φως. Έλα θα το μπλεντάρω, γιατί δεν θέλω να πάρω απαραίτητα ένα στο λένε σφουγγαράκι. Νομίζω πως μου δίνει πιο ωραία αίσθηση το πινέλο όταν θέλω να δώσω έτσι πιο φυσικό αποτέλεσμα. Και ανεβάζω τις σκιές μου λίγο προς τα πάνω για να μου ανεβάσουν και το μάτι. Μέχρι και κουμπάρες πάτε έτσι στην τελική, άμα δεν θέλετε να σας βάψει κάποιος. Αλλά κατ' εμέ εντάξει, τώρα όταν είσαι κουμπάρα πρέπει να σε βάψει κάποιος. Άλλο μόνη σου και άλλο. Μπορείς να το κάνεις και με καφέ, αποχρώσεις και ό,τι θες. Δεν έχεις περιορισμούς σε κάτι τέτοιο. Θα συνεχίσω με την Cheek Leader από Benefit, με την οποία θα κάνουμε όλο το contour, το bronze, το highlight και όλα αυτά. Χρησιμοποιήσω την Hoola απόχρωση, είναι αυτή εδώ, το γωνιακό μου πινελάκι. Θα πάρω και θα κάνω κυκλικές κινήσεις και ανωδικές προς τα πάνω, στο κόκαλο προς τα πάνω. Θέλω να αγκαλιάζει το κόκαλο εδώ πέρα.
Θα συνεχίσω με το ρουζάκι και θα πάρω αυτό εδώ το πινέλο που είναι έτσι λίγο αυγοειδές, γιατί δεν θέλω να πάρω πάρα πολύ. Και θα πάρω το Gold Rush. Gold Rush. Δεν ξέρω πώς το λέει αυτό το τραγούδι. Και θα βάλω έτσι λίγο εδώ. Θα πάρω και λίγο από το κολαρίστα ταυτόχρονα. Και από την ίδια παλέτα θα πάρω το cookie, το οποίο είναι το highlight του, αυτό εδώ το απίστευτο highlight, με ένα τέτοιο πινελάκι. Δες εδώ απόδοση τώρα. Και θα το κατεβάσω και λίγο προς τα κάτω, να μην φαίνεται λίγο ξένο με το υπόλοιπο contour και έτσι. Και εννοείται μπορείτε να βάλετε και λίγο στο στέρνο, έτσι εδώ, για να γυαλίζει λίγο περισσότερο. Στα κόκαλα. Πριν βάλουμε μάσκαρα, θα ψεκάσω λίγο από τη Huda Beauty το Resting Boss Face. Παιδιά, αυτό το fix spray κρατάει πιο πολύ από τα πάντα το μακιγιάζ, οπότε κλείνω. Απλά μυρίζει πάρα πολύ έντονα, αυτό είναι το μόνο του κακό. Αλλά το ρίχνω πάντα όταν είναι να πάω σε κάτι τέτοιο, πριν από τη μάσκαρα πάντα, γιατί αλλιώς η μάσκαρα κουμπάει πάνω και μου κάνει λεκέ. Λοιπόν, θα βάλω λίγο primer στις βλεφαρίδες μου. Είναι από Maybelline το La Sensation Primer. Με βοηθάει πάρα πολύ να τις ανασηκώσω τις βλεφαρίδες που φοράω αυτό το primer. Και θα πάρω και την La Sensation Mascara από Maybelline και θα την τοποθετήσω πάνω από το primer. Μπορούσες να βάλεις βλεφαρίδα, εννοείται σε αυτό, και θα το πας και σε άλλο επίπεδο το μάτι. Απλά εγώ τώρα, για να μην κρατάω πάρα πολύ χρόνο και για τις βλεφαρίδες και για όλα αυτά, δεν θα βάλω βλεφαρίδες στο συγκεκριμένο βίντεο. Όχι τίποτα, θα πάω και δουλειά μετά, μην με βλέπουν με τη βλεφαρίδα κάγκελο πρωί πρωί. Σαν να φοράω ψεύτικες, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Και τέλος θα κλείσω με ένα gloss στα χείλια μου, πολύ απλό. 3D Hydra Gloss, το νούμερο 17 από Kiko Milano, παιδιά. Είναι το αγαπημένο μου gloss. Παραγγείλτε το, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Είναι ό,τι καλύτερο και όποτε το φοράω όλοι λένε «Θεέ μου, τι ωραίο gloss». Έχει ελάχιστο χρώμα. Μπορείς να βάλεις και ένα περίγραμμα βέβαια σε αυτό τώρα. Αλλά χρονοτριβώ πάρα πολύ και έχω φάει όλο μου το χρόνο. Τέλος, κάτι ακόμα που ήθελα να κάνω είναι να πάρω από Anastasia Beverly Hills το Medium Brow Gel και να χτενίσω λίγο τα φρύδια μου, γιατί έχουν πέσει πάνω πούδρες, τέτοια, make-up. Εσείς μπορείτε εννοείται και να τα σχηματίσετε, αλλά τα δικά μου τελευταία δεν ξέρω, δεν θέλουν και πολύ σχήμα. Είναι μια χαρά. Και ταράν! Αυτό είναι το μακιγιάζ μου για το γάμο, τη βάφτιση ή όπου έχετε να πάτε. Ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε πατήστε like από κάτω και φιλάκια πολλά. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.